Ναι, πράγματι υπάρχει μία δυσλειτουργία στο το κομμάτι. Μετά που σταμάτησαν τα δρομολόγια, τα μαθητικά, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς δεν είμαστε μακριά από τους πολίτες, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πήγα στην διοίκηση του ΚΤΕΛ και με τον πρόεδρο και όλο το συμβούλιο να ρωτήσω τι είναι εφικτό ως συνεργασία μεταξύ Δήμου και ΚΤΕΛ, να μπορέσουμε τις μέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη που δεν υπάρχει δρομολόγια να τα καλύψουμε εμείς ένα κομμάτι κόστος δαπάνης σε αυτό το δρομολόγια που είναι μη βιώσιμα πραγματικά, γιατί είδα και κάποια νούμερα που με δείξαν οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αυτό το νούμερο για να είναι βιώσιμα αυτά τα δρομολόγια. Και έτσι είμαστε διαθετημένοι να το φέρουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην ανάλογη φορέα τομέα που υπάρχει στο Δήμο, να συμπληρώσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου να ξεκινήσουν τα σχολεία εμείς αυτά τα δρομολόγια, έτσι ώστε αυτή η κοινωνία της Σταυρούπης να μείνει στην απομόνωση για διάφορες δραστηριότητες που αναπτύσσει καθημερινά στο κέντρο διοίκησης της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άγονη γραμμή όπως κάνουν και στα νησιά και κάποιες άλλες περιοχές οι αεροπορικές, ακτοπλοϊκές εδώ πέρα? Δεν θα διαφωνήσουμε με την άποψή σας, αλλά ξέρετε, εδώ είναι μια προσωρινή και πρόσχερη ημερομηνία που είναι για 2 μήνες. Εδώ θα μας βρουν οι πολίτες δίπλα τους. Θα το λύσουμε πρώτα, εδώ μέσα στη βδομάδα θα λυθεί και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.